πρώτο, να συνδέσω αυτή τη συζήτηση με την προηγούμενη. Με τη συζήτηση που άρχισε στην εποχή του Brexit. Αν θυμόσαστε, όσοι από εσάς είσαστε στη ΓΛΑΕ και στην πρώτη συνδιάσκεψη, είχαμε συστήσει τότε κάποιοι μιλητές από το κόκκινο δίκτυο μια πιο προσεκτική αντιμετώπιση για τα συμπεράσματα που βγαίναν από το Brexit που είχε μόλις συμβεί. Μάλιστα, εγώ είχα ζητήσει να πάρθει περισσότερο υπόψη η τοποθέτηση του Πέτρου, που παρόλο που έβγαζε τα συμπεράσματα για τη σημασία του Brexit σε σχέση με την κρίση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογράμμιζε ταυτόχρονα τα προβλήματα πολιτικής ηγεσίας που είχε αυτή η καμπάνια, και την τοποθέτηση του Παναγιώτη Λαμαντάνη, που σε αυτή τη συνδιάσκεψη ήταν, παρόλο που ο Παναγιώτης έχει ταυτιστεί με το ζήτημα του Brexit μια ολόκληρη ζωή, δεν το έπαιξε ένα φιβουλή-φιβουλά πανηγυρισμό τη σημασία, αλλά ταυτόχρονα την προοπτική ενός έτσι τύπου αριστερή και εργατική ηγεμονία, όπως ήταν η καταλέξη η φράση της. Με το Brexit είχαμε ένα μήνυμα σημαντικό, το οποίο είναι κοινή βάση για όλους μας. Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση που λίγο καιρό πριν φάνταζε φρούριο, όχι πολύ ρογμές, απόρθητο, έμοιαζε πια στα μάτια πλατιού κόσμου αντιστρέψει. Αυτό ήταν το θετικό στοιχείο. Όμως προς ποια κατεύθυνση το αντιστρέψει, δεν μας το απάνταγε το Brexit. Και για την ακρίβεια είχαμε δύο τάσεις. Είχαμε την τάση του Brexit και την τάση του Brexit. Οι οποίες έχουν χαοτικές διαφορές ανάμεσά τους. Μετά το Brexit νομίζω ότι βρεθήκαμε σε μια νέα κατάσταση. Με σημαντικές δυσκολίες προγραμματικές για όλους μας. Είχαμε ένα καινούργιο δεδομένο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αντιστρέψει, αλλά ένα ακόμα πιο καινούργιο δεδομένο. Ότι η έξοδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πλέον εφικτό να κατανοηθεί υπό την ηγεμονία της δεξιάς. Έχουμε πια ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Οι Τόριδες, οι Νέοι, η Βρετανία. Δεν είναι μια τυχαία χώρα. Και ταυτόχρονα ένα σαφές ότι το φαινόμενο δεν ήταν απομονωμένο. Ότι υπήρχαν ισχυρές δυνάμεις σε ισχυρές χώρες της Ευρώπης που κινιόντουσαν προς αυτήν την κατεύθυνση. Τα πράγματα στην Ιταλία είναι ακριβώς έτσι όπως υποθέτω. Και οι 4 Δεκέμβρη είναι ένα τσιγάρο δρόμος. Αυτή την κατάσταση μπορεί να την αντιμετωπίσουμε δηλαδή σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Επίσης η Γαλλία είναι ένα τσιγάρο δρόμος. Και οι αλλαγές σε χώρες τέτοιου μεγέθους είναι πραγματικά κολοσσίες. Εγώ θα πω ότι η νίκη του Τραμπ κάνει και αυτή τη συζήτηση ελαφρώς παραδειγμένη. Έχουμε πλέον ένα πολύ ισχυρό μήνυμα ότι η νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση ως προς συγκεκριμένες τις πτυχές μπαίνει σε αναθεώρηση από ισχυρά τμήματα των κυρίων τάξεων. Τη φράση την είπα αρκετά αυτοσυγκρατημένη, θα πω παρακάτω, πιστεύω ότι πολλά από τα πράγματα, όπως το ανάλυσε και ο Πέτρος προηγούμενα, που χρησιμοποιούνται από τη ρητορική αυτής της νέας δεξιάς, είναι δημαγωγίες, δεν είναι πραγματικά. Πιστεύω ότι μεγάλα τμήματα της πολιτικής θα συνεχίσουν ως έχουν, αλλά υπάρχει μια σαφής διαφορά στην έμφαση. Υπάρχει μια στροφή στις πολιτικές εθνικής προτεραιότητας. Δεύτερο σημείο, γιατί ισχύει αυτό. Συντρόφισσες και συντρόφοι, πιστεύω ότι έχουμε πάθει μια ζημιά όταν τρώει κάποιος μια πραγματικότητα με το κουταλάκι του γλυκού κάθε μέρα, χάνει τη διάσταση αυτού που έχει συμβεί. Είμαστε 8 χρόνια μετά το ξέσπασμα της κρίσης. 8 χρόνια. Αν κάνουμε τη σύγκριση με την κρίση του 29, θα ήμασταν τώρα στο 37. Στο μεταξύ διάστημα γεννήθηκαν πολλά. Θηριώδεις παρεμβάσεις, ενέσεις
προγραμμά των σωτηρίας, κυρίως των τραπεζών και ούτω καθεξής. Το αποτέλεσμα είναι ότι όχι μόνο δεν βγήκαμε από την κρίση, αλλά εμφανίζεται πολύ ισχυρό το ενδεχόμενο μιας άλλης αναλογίας με την κρίση του 29. Το δικέφαλο τέρας, λέγαμε το. Η κρίση με τα δύο κεφάλια. Το ένα κεφάλι το 29 και το δεύτερο το 37. Μετά από 8 χρόνια και μετά το New Deal. Γιατί στην πραγματικότητα ο Αμερικάνικος καπιταλισμός δεν βγήκε από την κρίση με το New Deal, βγήκε με τον πόλεμο. Εάν είμαστε μπροστά σε μια καινούργια ύφεση σημαντική, αυτό συνδέεται με πολύ σημαντικές πολιτικές κρίσεις. Πολιτικές κρίσεις που πήραν τη διάσταση που ζήσαμε εδώ, πλήρους αλλαγής τοπίου, και που δεν είναι μεμονωμένο φαινόμενο στην Ελλάδα, είναι και στην Ισπανία, είναι και στην Πορτογαλία και με τη μορφή που έρχεται τώρα γίνεται πιο διευρυμένο, αλλά υπάρχει και μια άλλη εκδοχή πολιτικής συγκρότησης και συγκρότησης. Το κενό στρατηγικής του κυρίαρχου Τάσου. Τι θέλω να πω με αυτό, να το πω με ένα παράδειγμα. Ήμουνα στην Αμερική στο συνέδριο των συντρόφων του ISO πριν από 2 χρόνια. Υπάρχει εκεί ένα σύντροφο, ο Τζόι Γκάγκερ, κάποιοι μπορεί να τον έχετε γνωρίσει, έχει επισκεφθεί την Ελλάδα, ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά την Αμερικάνικη οικονομία. Η δουλειά του είναι και η μαρξιστική του ειδίκευση. Τον ρώταγα λοιπόν για το ποια είναι η αντιμετώπιση και οι προοπτικές για την κρίση. Και μου έλεγε ότι η κυρίαρχη τάξη ξέρει δύο πράγματα. Με απόλυτη βεβαιότητα. Το πρώτο πράγμα που ξέρει είναι ότι ο νεοφιλελευθερισμός δεν μπορεί να βγάλει τον καπιταλισμό από την κρίση. Ως δεδομένο. Και το δεύτερο που ξέρει είναι ότι θα συνεχίσει με οφειλελεύθερες πολιτικές. Γιατί δεν έχει άλλο. Αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα στρατηγικής. Και σε αυτή τη βάση, κατά την γνώμη μου, εδράζονται τα φαινόμενα απειθαρχίας που αρχίσανε με μια σταδιακότητα και που τώρα παίρνουν συγκλονιστικές διαστάσεις. Και φαινόμενα απειθαρχίας έχουν προς πολλές κατευθύνσεις. Στην Αμερική η συγκλονιστική είδηση δεν είναι μόνο η νίκη Τραμπ. Ήταν η συγκλονιστική είδηση ο τύπος της καμπάνιας και η επιρροή της καμπάνιας άλλας. Η λέξη σοσιαλιστής σε μια μεγάλης εθνικής κλίμακας καμπάνια είχε κοπεί από την περίοδο του Μακάρθη και ξανακούστηκε τώρα. Και η μαζικότητα που είχαν τα ακροατήρια ήταν πάρα πολύ σημαντική. Οι σύντροφοί μας του ISO πιεστήκανε πάρα πολύ να ενταχθούν σε αυτή την καμπάνια. Κρατήσαμε και σωστά κρατήσαμε, γιατί είχαν τις εμπειρίες από το Δημοκρατικό Κόμμα όλη τη περίοδο από το 1968-1969 και μετά, το οποίο το αποκαλούνανε Πρωταθλήριο Κοινωνικών Κινημάτων. Και προβλέπανε ότι ο Σάντερς τελικά θα υποταχθεί στη Χίλαρη και θα δηλώσει υποστήριξη στη Χίλαρη. Εκτός από τον Σάντερς, καθεστωτικά, σε καθεστωτική κατεύθυνση απειθαρχίες, υπάρχουν όπως αυτές που εκδηλώνει ο Τραμπ. Είναι, κατά τη γνώμη μου, μια στροφή στην προτεραιότητα της εθνικής οικονομίας για την αντιμετώπιση της κρίσης. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε μέσα στα σύνορα για την αντιμετώπιση της κρίσης, αδιαφορώντας λίγο πολύ για τις συνέπειες που μπορεί να έχουν αυτές οι επιλογές ευρύτερα. Και αυτό νομίζω ότι εκφράζουν όλα τα συστήματα εθνικής προτεραιότητας, τα οποία είναι εντυπωσιακά ίδια. Πρώτα η Αμερική, λέει ο Τραμπ. Πρώτα η Γαλλία, λέει η Λεπέν. Ακριβώς το ίδιο. Δουλειά για όλους, κόμμα τους Γάλλους. Βελτίωση του ΤΑΔΕ για όλους, κόμμα τους Γάλλους. Και αυτές οι πολιτικές εθνικής προτεραιότητας έχουν δύο χαρακτηριστικά. Είναι απρόβλητα κρίσιμη η παρατήρηση ότι δεν έχει αυτή η στροφή, επειδή δεν είναι ουσιαστική στροφή, δεν έχει το δυναμισμό που είχε στροφή, για παράδειγμα, του Ρίγκαν. Αυτή η στροφή στις πολιτικές εθνικής προτεραιότητας δεν εγκαταλείπει τον νεοφιλελευθερισμό. Αυτό, σύντροφοι, προσοχή, δεν είναι στροφή στον γενεσιανισμό. Είναι εντυπωσιακό το πώς συνδυάζουν οι τύποι της νέας δεξιάς την προσήλωση και την υπεράσπιση του νεοφιλελευθερισμού
και αυτό τους δημιουργεί την υποχρέωση να στήσουν αποδιοπομπαίους στράτους με πολύ μεγαλύτερη έμφαση για να καλύψουν αυτό το στοιχείο. Και άρα ο ρατσισμός, το έξαλλο μισογενικό, αντιομοφοβικό και πάει λέγοντας. Τρίτο σημείο, το οποίο υπό κανονικές συνθήκες δεν θα έπρεπε να χρειάζεται. Δυστυχώς χρειάζεται. Υπάρχει οποιοδήποτε περιθώριο μιας φιλικής αντιμετώπισης των ειδήσεων και του ρεύματος για την νίκη του Τραμπ? Πρώτον, υπήρξαν μεταξύ μας εχμές, άθρα που μένανε πολύ ανοιχτά προς αυτό. Δεύτερο, θα πρέπει να προετοιμαστούμε για το πώς θα αντιμετωπίσουμε προγραμματικά αυτό το καινούριο ρεύμα. Και άρα θα χρειαστεί μια ολόκληρη συζήτηση προγραμματικής επάρκειας απέναντι σε αυτό το ρεύμα. Η γνώμη μου είναι ότι όποιος έπαιξε ή συνεχίζει να παίζει σε αυτό το έδαφος, κάνει ένα πολύ επικίνδυνο πολιτικό λάθος. Να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος. Ποιοι συγκροτηθήκαν γύρω από το Τραμπ? Να πω και εγώ ορισμένα παραδείγματα. Πρώτον, ο αντιπρόεδρος ο Πένς, ο οποίος τελικά υπήρξε πολύ ουσιαστική φιγούρα της καμπάνιας, κράτησε το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα στο πλευρό του Τραμπ. Παρότι οι μεγάλοι βαρόνοι των Ρεπουμπλικάνων δηλώσανε κιλά. Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα δεν είχε απώλειες. Ή δεν είχε μεγάλες απώλειες. Τι μαζεύτηκε γύρω τους? Στίβεν Μπάνο, επικεφαλής στρατηγικού σχεδιασμού πλέον στο Λευκό Οίκο. Είναι ένα Στέφανος Χίος της Αμερικής. Έχει ένα πράγμα αντίστοιχης κατεύθυνσης. Το εντυπωσιακό δεν είναι αυτός. Βγήκε σήμερα ο εθνικός ηγέτης της Ku Klux Klan. Έχει ένα τίτλο Imperial Wizard, αυτοκρατορικός μάγος, ο οποίος είπε η θέση του Μπάνον είναι τα καλύτερα νέα που έχουν υπάρξει για την Αμερική τα τελευταία χρόνια. Να σας πω και πραγματάκια ακόμα για τον Μπέμπς, γιατί είπα μόνο ότι είναι ο σοφός και ρεπουμπλικάνος. Στην πολιτεία στην οποία ήταν κυβερνήτης στην Ινδιάνα, πέρασε ένα νόμο όπου όποια γυναίκα επέλεγε να κάνει έκπτωση ή είχε αποβολή, υποχρεωνόταν από τον νόμο να κάνει κηδεία στο έμβριο. Για να ομολογηθεί ότι πρόκειται για θάνατο. Πέρασε ένα νόμο που έλεγε ότι οι εταιρείες έχουν δικαίωμα δυσμενούς μετάθεσης ή και απόλυσης οποιοδήποτε δηλώνει στη δουλειά ανοιχτά ομοφυλόφιλος. Και έκανε μια δημόσια καμπάνια ενάντια σε ένα μεγάλο κίνημα. Τα προφυλακτικά. Είναι ενδεικτικό σύλλογο αυτή η επιχειρηματολογία. Και από εκεί και πέρα ο Φλίν, η Σάρα Πέιλιν και πάλι εγώ. Νομίζω ότι είναι τελείως σωστό ότι τις εκλογές τις έχασε η Κλίντον. Τις μεγάλες απώλειες τις είχε το Δημοκρατικό Κόμμα με την επιλογή της Κλίντον. Και αυτό άνοιξε τον δρόμο να νικήσει μία συμμαχία που κράτησε δυνάμεις του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος σε μεγάλο βαθμό, συμμαχώντας με την άκρα δεξιά, τη θρησκευτική δεξιά, τις ρατσιστικές οργανώσεις. Αυτά δεν είναι αντισυστημικές δυνάμεις. Και θέλει μία προσοχή, όπως θα πω στο τέλος, επειδή κατά τη γνώμη μου είναι γενικευμένο το φαινόμενο, να μην τους χαρίσουμε ορισμένες βασικές λέξεις. Χάσαμε το μεταρρύθμιση. Το μεταρρύθμιση το χρησιμοποιούν αυτοί πλέον, περιγράφοντας τα νεοφιλελεύθερα μέτρα. Δεν είναι αυτό ο αντισυστημισμός. Από τη Λούξεμπουργκ και μετά δεν την είχαμε για την μεταρρύθμιση. Με τι πρόγραμμα? Νομίζω ότι εδώ έχει ενδιαφέρον και θα χρειαστεί να δουλέψουμε και στη συνέχεια. Νομίζω στην οικονομία η μεταφορά της έμφασης που είπα προηγούμενα από τον Τραμπ θα είναι πραγματική στον προστατευτισμό.
θα είναι πραγματική στα κίνητρα επιστροφής αμερικάνικων επιχειρήσεων που δρούν στο διεθνές πεδίο, κυρίως στην Κίνα, αλλά και στο Μεξικό. Είναι πολύ αμφίβολα αν αυτά τα κίνητρα θα είναι πιστικά για καπιταλιστές των συγκεκριμένων κλάδων, που είναι κλάδοι τεράστιας έντασης εργασίας, αν ακούνε τα φορολογικά κίνητρα για να γυρίσουν πίσω. Εκτός από τα κίνητρα, υπάρχουν και άλλες μορφές πιέσεων που έχει το κράτος, θα δούμε αν θα χρησιμοποιηθούν. Και υπάρχει ένα στοιχείο που είναι εντυπωσιακό, η κατάργηση κάθε είδους περιορισμού στην επιχειρηματικότητα. Ακόμα και περιορισμών που θεσμοθετηθήκαν την περίοδο Ομπάμα, με την απλή λογική δηλαδή ότι κάποιες μέθοδοι π.χ. εξόρυξης, που είναι αναμφίβολα αποδεδειγμένα επικίνδυνες, απαγορεύονται. Πλέον δεν απαγορεύονται. Από τη στιγμή που είναι κερδοφόρες, δεν απαγορεύονται. Δόθηκε όμως πολύ έμφαση στη δημόσια συζήτηση σε αυτό και έχει κρυφτεί ένα άλλο στοιχείο από το πρόγραμμα. Ο πόλεμος στην εργατική τάξη. Ο Τραμπ έχει κηρύξει εσωτερικό πόλεμο στις ΗΠΑ. Η έννοια των εργατικών δικαιωμάτων και η επίθεση στους συνδικαλιστές ήταν έντονη. Το κράτος πρόνοιας. Το Obamacare ήταν πολύ λίγο και πολύ ακριβό για τον κόσμο. Παρόλα αυτά, αυτό το πρόγραμμα θα πρέπει να καταργηθεί. Με τι θα αντικατασταθεί, η απάντηση του Τραμπ είναι με τίποτα. Αποταμιεύεται. Ο Τζίτζικας και ο Μέρφυγας και αυτές οι αρχές. Και το ζήτημα του ρατσισμού έχει μια πτυχή. Προφανώς η Ισλαμοφοβία και αυτά είναι όλα αυτά που είπε ο Πέτρος. Όμως, συντρόφισσες και σύντροφοι, η επίθεση στους Λατίνους εργάτες στην Αμερική είναι επίθεση σε μια μειοψηφία. Είναι δεκάδες εκατομμύρια Λατίνοι εργάτες. Είναι επίθεση διάσπασης της εργατικής τάξης. Το σύνολο σε αυτά νομίζω ότι είναι πόλεμος στην εργατική τάξη και μάλιστα κλείνοντας το μάτι ότι γίνεται στο όνομα της εργατικής τάξης. Ότι πρέπει να ταυτιστείτε με την επιχείρηση και μόνο έτσι θα δείτε άσπρη μέρα. Και άρα εγώ ξεκινώντας ένα πόλεμο απόλυτης επέδωσης των συμφερόντων των επιχειρήσεων, παλεύω για εσάς. Αυτό είναι ένα θεματάκι το οποίο υπάρχει και στην Ευρώπη πια. Και υπάρχει και στις προοπτικές, όσο και να σας φανεί προοπτικό αυτό, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Να χρησιμοποιηθούν τέτοιου είδους ρητορικές στο πώς θα αντιμετωπίσει το ΣΥΡΙΖΑ και τις προοπτικές της κρίσης. Η ΕΚΜΗ στην Κίνα, τρίτο σημείο του προγράμματος. Η ηγεμονία του αμερικάνικου υπεριαλισμού στον 21ο αιώνα κινδυνεύει από την Κίνα. Αυτό ήταν. Προϋπήρχε, όπως σωστά είπε ο Πέτρος, γίνεται τετράγωνο με τον Τραμπ και συνοδεύεται με μέτρα τα οποία δεν μένουν μόνο στους εμπορικούς, νομισματικούς πολέμους, πάνε και στο στρατιωτικό ανταγωνισμό. Το ζήτημα της Ρωσίας συνδέεται με το ζήτημα της Κίνας, αλλά και με το ζήτημα της Μέσης Ανατολής. Και άρα, κατά την γνώμη μου, δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι ο Τραμπ θα είναι μια πιο φιλειρηνική κυβέρνηση από αυτές που γνωρίσαμε μέχρι τώρα στη ΣΥΠΑ. Δεν συμφωνώ με την εκτίμηση ότι θα έχει πιο ήπια εξωτερική πολιτική από του Ομπάμα. Νομίζω ότι ο κόσμος τον οποίο αναφέρεται και η κοφτερότητα των στόχων που βάζει θα συνδυαστούν με αρκετά τραμπούκικες στροφές σε πάρα πολλά σημεία. Σημείο τέταρτο, οι προοπτικές της ΣΥΠΑ. Σύντροφοι, εδώ μετά τις εκλογές, καταρχήν και πριν τις εκλογές, αναφέρθηκα ήδη στο φαινόμενο Σάντερς. Είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα της πόλης. Υπάρχει η Στάιν, η οποία έχει χαθεί τελείως από τη συζήτηση. Δεν μην διάσκεμα. Καλό το νέο. Ναι. Θέλω να πω όμως ότι 2,7 των ψήφων είναι κάτι εκατομμύρια ψήφων.
η οποία αντέξαμε σε μια πίεση, γιατί το τελευταίο διάστημα μπροστά στον αμυγή ο Τραμπ, η πίεση προς την Κλίντον ήταν μεγάλη. Το πιο ουσιαστικό όμως είναι οι κινητοποιήσεις αμέσως μετά. Κινητοποιήσεις οι οποίες είναι σε αρκετά πλατιά κλίμακα στην Αμερική, κρατάνε και από ό,τι καταλαβαίνουμε παρακολουθώντας τα υλικά των συντρόφων εκεί, συνδυάζονται με το άνοιγμα μιας συζήτησης ότι αυτή την κατάσταση δεν μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε μόνο με όρους κινηματικής δράσης, ότι είναι απαραίτητη μια πολιτική πρωτοβουλία που να συγκεντρώνει τη δύναμη από τα Black Lives Matter μέχρι τους ακτιβιστές ενάντια στην ομοφοβία και από τους Λατίνους μέχρι τα εργατικά κομμάτια. Νομίζω ότι αυτή η πίεση πάνω τους μπορεί να είναι το απρόσμενα καλό μιας κακής εξέλιξης. Τελευταίο σημείο. Νομίζω ότι παγκόσμια αντιμετωπίζουμε μια νέα κατάσταση. Προφανώς δεν είναι πια απομονωμένο ο Τραμπ στην Αμερική, η Μέη με το Φράδανς και τους Λυκούς στη Βρετανία, η Λεπέν και η προοπτική της στη Γαλλία, ο Γκρίλο, μια άλλη εκλογή στην Αυστρία που είναι μαζί με την Ιταλία και πάει λέγοντας, είναι ένα γενικευμένο φαινόμενο στροφής στην εθνική προτεραιότητα με αντίστοιχες πολιτικές ηγεσίες. Σε αυτό θα χρειαστεί προγραμματική και πολιτική αντιπαράθεση. Καταρχήν θα χρειαστεί πολιτική αντιπαράθεση και άρα είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που είπε ο Πέτρος, ότι σε αυτή την κατάσταση πρέπει με όλες τις προσπάθειες να διατηρήσουμε πολιτική δύναμη. Άρα όγκους, ενότητες, πράγματα που ξέρουμε από άλλες συζητήσεις. Πώς όμως προγραμματικά. Προφανώς η σύγκρουση με τη λιτότητα και τον ενοφιλελευθερισμό εξακολουθεί να είναι το υπόβαθρο με το οποίο μπορείς να συγκεντρώνεις δύναμη απέναντι σε αυτά τα ρεύματα. Πάνω σε αυτό, έχοντας την εμπειρία της Ελλάδας, θα πρέπει να επιμείνουμε στην πολιτική exit, αλλά πια μιλώντας για το λέξη. Δίνοντας το αριστερό περιεχόμενο στη σύγκρουση με την παγκοσμιοποίηση, με την Ευρωζώνη, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την αριστερή πολιτική. Και άρα, συντρόφισσες και σύντροφοι, νομίζω ότι είναι όλα αυτά πια πολύ πιο δεμένα με τον αντικαπιταλισμό, με τον αντιεθνικισμό, με τον αντιρατσισμό κτλ. Το περιεχόμενο της σύγκρουσης με τον νεοφιλελευθερισμό θα είναι και με την παγκοσμιοποίηση και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα είναι η καθοριστική πολιτική συζήτηση στο επόμενο διάστημα. Για παράδειγμα, νομίζω ότι πια πρέπει να γίνουμε πάρα πολύ σκεπτικοί στη χρήση του όρου εθνική κυριαρχία. Υπάρχει ο όρος λαϊκή κυριαρχία που λέει αυτό που θέλουμε να πούμε και ταυτόχρονα όλο και περισσότερο το εθνική κυριαρχία να το χρησιμοποιεί το απέναντι στρατόπεδο. Και υπάρχουν παραδείγματα το πώς πληρωθήκαν τέτοια λάθη από το παρελθόν. Δεν θέλω να ανοίξω αυτή τη συζήτηση. Νομίζω ότι πάνω σε αυτά τα θέματα θα χρειαστεί να ξανάρθουμε και να ξανάρθουμε για συζήτηση αρκετές φορές. Τελευταία μου παρατήρηση είναι κάτι που το πέταξα σπόντα και το λέω γιατί θεωρώ ότι έχει σημασία. Ο συνδυασμός αυτής της νέας εξέλιξης με την κρίση της αριστεράς, με την αδυναμία της να παίξει μαζικό πολιτικό ρόλο σε πάρα πολλές χώρες, έχει δημιουργήσει μια ευκαιρία για όλα αυτά τα καθάρματα. Να προσπαθήσουν να επανανομιμοποιήσουν τον νεοφιλελευθερισμό, αναφερόμενοι στην εργατική τάξη, διεκδικώντας να ξαναμαζέψουν την επιρροή τους στην εργατική τάξη. Αυτό ήταν στοιχείο της ομιλίας της ΜΕΗ, της προγραμματικής, όταν ανέλαβε. Αυτό είναι έντονο στοιχείο στην πολιτική του εθνικού μετώπου στην Γαλλία. Αυτό είναι και έρχεται και εδώ. Τράβη, τελευταία ομιλία. Το σύνθημα τράβη στην τελευταία ομιλία που πήγε στο Μίσιλαν 12 ώρα το βράδυ και είχε 30.000 κόσμος. Ήτανε the working class will strike back. Η εργατική τάξη θα δώσει την απάντηση, θα αντιτεθεί. Θα παίρνουν... Η εργατική τάξη για την Αμερική δεν υπήρχε στο λεξιλόγιο, ήταν μη δουλειά. Θα παίρνουν τα πιο σκληρά αντεργατικά μέτρα,
θα παίρνουν τα πιο αντιδραστικά πολιτικά μέτρα, διασπώντας τον κόσμο μας, διαλύοντας κτλ. Και αυτό θα προσπαθούν να το χτίζουν ως πολιτική δύναμη δική τους, διεκδικώντας λαϊκό κόσμο. Και άρα είναι επίγοντα τα καθήκοντα. Ευχαριστώ.